σας, είμαστε και πάλι εδώ μαζί στην εκπομπή Πρώτο Σκόρ, Γαβριλικά και εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV, όπως κάθε Δευτέρα στις 9, για να μιλήσουμε για ό,τι απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα, για μία ακόμη εβδομάδα, ένα ακόμη ξεκίνημα εβδομάδας. Ξεκινάει μια γεμάτη εβδομάδα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, μπορούμε να πούμε, επειδή επιστρέφουν καταρχάς οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις μετά από μια διακοπή 2 εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Euro και γενικότερα για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων ανά τον κόσμο. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε και λίγο για τα τραγελαφικά που έγιναν στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό εχθές, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γενικότερα για τα κυριότερα παιχνίδια που είδαμε στην Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, για τα παιχνίδια που έρχονται μέσα στην εβδομάδα σε Champions League και Europa League και Conference League. Θα μιλήσουμε λίγο και για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, γιατί μπαίνουν και πάλι στην μάχη της Ευρώπης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και να μιλήσουμε βέβαια και για τα παιχνίδια που έρχονται το Σαββατοκύριακο, γιατί και στα μεγάλα πρωταθλήματα έρχονται πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Πάμε να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα δικά μας για το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ χθες, το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δυστυχώς ένα ακόμη τραγελαφικό, θα λέγαμε, κεφάλαιο στην ιστορία που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Το τι έγινε γνωστό, με το σκορ στο 1-1 στο 41ο λεπτό, κάποιος σαν εγκέφαλος πέταξε μια κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο, η οποία έσκασε κοντά στον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Χουάνκαρ, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε το ζέσταμά του. Ο ίδιος βρέθηκε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας φανερά να έχει πρόβλημα. Και το παιχνίδι κάπου εκεί διακόπηκε. Το σκορ ήταν στο 1-1. Ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με τον Βαγιανίδη στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο νωρίς-νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει με γκολ του Καμαρά από ασίστ του Ποντένσε. Μέχρι εκεί παίξαμε. Καθώς αμέσως μετά τον γκολ του Ολυμπιακού, την ισοφάρηση, ήρθε το περιστατικό με τον Χουάνκαρ που προκάλεσε την οριστική διακοπή του αγώνα. Δεν έχει νόημα να αναλύσουμε πολύ το τι έγινε από εκεί και πέρα. Ακούστηκαν, υπόθηκαν πολλά. Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια, όπως όλα δείχνουν. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν πως ένας δικός τους παίχτης είχε φανερά ένα πρόβλημα. Να πούμε πως ο Χουάνκαρ διακομίστηκε, έφυγε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαγνώστηκε με διάσηση λαβύρινθου και μερική απώλεια ακοής, προσωρινή απώλεια ακοής, δείγμα το ότι αντιμετώπισε όντως σοβαρό πρόβλημα μετά το σκάσιμο της κροτίδας δίπλα του. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν την απόφαση, και όλη η ομάδα βέβαια, να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να πάει στα αποδυτήρια μετά από αυτό το περιστατικό. Από την άλλη πλευρά όμως, η πλευρά του Ολυμπιακού υποστηρίζει πως ο διαιτητής δεν διέκοψε ποτέ ο ίδιος το παιχνίδι, γιατί δεν έπεσε στην αντίληψή του ο τραυματισμός ενός παίχτη και για τον ίδιο δεν υπήρχε κάποιος λόγος να διακοπεί η αναμέτρηση, και νομίζω πως αυτό θα είναι και το κύριο επιχείρημα του Ολυμπιακού όταν το παιχνίδι θα κριθεί στα πειθαρχικά όργανα, και από την άλλη το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα δούμε πότε θα είναι, γιατί μπορεί να πάμε και σε αναβολές και δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα κριθεί η μοίρα του ντέρμπι. Κεντρικό πρόσωπο βέβαια κακός, γιατί κεντρικά πρόσωπα μετά από ένα παιχνίδι και ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι θα πρέπει να είναι οι παίχτες, αλλά εκτός από το διαιτητή, κεντρικό πρόσωπο είναι και ο γιατρός της αναμέτρησης. Και εκεί μήλος με το τι πραγματικά συνέβη. Ο διαιτητής, ο κύριος Μαρέσκα, ο Ιταλός που κλήθηκε να διευθύνει την αναμέτρηση στο φύλλο αγώνα, έγραψε πως ο γιατρός δέχθηκε πιέσεις και από τις δύο ομάδες για να βγάλει μια γνωμάτευση για το τι ακριβώς συνέβη με τον Χουάνκαρ. Ο ίδιος ο γιατρός είπε πως δεν δέχθηκε καμία πίεση, αλλά με τα μέσα που υπήρχαν εκείνη την ώρα στο γήπεδο δεν μπορούσα να βγάλω κάποια σίγουρη διάγνωση για το τι ακριβώς συνέβη στον ποδοσφαιριστή και για το αν ήταν σε θέση να συνεχίσει να
να παίρνει μέρος στον αγώνα. Και υπόθηκαν πάρα πολλά, εννοείται, ακούστηκαν πάρα πολλά και στο παρασκήνιο. Η ουσία είναι ότι για ακόμη ένα ντέρμπι στην Ελλάδα, για ακόμη μια φορά, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές, αλλά μιλάμε πάλι για εξωγενείς παράγοντες, πάλι μιλάμε για φύλλα αγώνα, για διαιτητές, για διακοπές, για επεισόδια, για οπαδούς, για κροτίδες, για φωτοβολίδες, για πειθαρχικά όργανα, για δικαστήρια κτλ. Κτλ. Για αφαιρέσεις βαθμών κτλ. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τύχη του ντέρμπι. Αρχικά αυτή θα αποφασιστεί από το πρωτομελές πειθαρχικό όργανο της Super League και στη συνέχεια θα περάσει και από την Επιτροπή Εφέσεων, θα έχει όποια ομάδα το επιθυμεί δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην απόφαση. Βέβαια να πούμε πως σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί κανονικά ο αγώνας, δηλαδή από το 49ο λεπτό, και να κριθεί το παιχνίδι στο γήπεδο. Εντάξει, είναι κάτι που όλοι θέλουν να κρίνονται τα παιχνίδια στο γήπεδο. Θα θυμάστε και την περσινή χρονιά πόσο μεγάλος δώρος είχε γίνει για το γεγονός ότι δεν διεξήχθη αρχικά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι σε εκείνη την περιβόητη υπόθεση με τα δοκάρια και τις μεζούρες που είχαν βγει για τη μέτρηση του ύψους του τέρματος. Τελικά μετά πολλά το παιχνίδι αυτό κρίθηκε τελικά στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κρίμα να μην κρίνονται τα παιχνίδια στο χορτάρι, γιατί μια απόφαση στα χαρτιά, το έχουμε δει να γίνεται άλλωστε και πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλοιώσει, να επηρεάσει στο τέλος και ολόκληρο το πρωτάθλημα. Το οποίο πρωτάθλημά μας δεν ξέρω πραγματικά ποια θα είναι η τύχη του. Είμαστε μόλις στην 8η αγωνιστική, είμαστε μόλις ουσιαστικά στο ξεκίνημα της χρονιάς και ήδη έχουμε τα πρώτα παρατράγουδα. Και πέρσι άλλωστε με 4 ομάδες μέχρι ένα σημείο να διεκδικούν τον τίτλο, είχαμε ούκο λίγα περίεργα περιστατικά τα οποία ούτε μία σχέση είχαν να κάνουν με ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς ξαναλέω ότι βρισκόμαστε μάρτυρες και πάλι στα ίδια και στα ίδια τραγελαφικά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το ντέρμπι, ποια θα είναι η τύχη του, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για φέτος, από τα πολλά που έρχονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε όλα οι δυο τους κλήθηκαν να κοντραριστούν και στη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος σε διπλά παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν πρώτα στη Λεωφόρο το Δεκέμβριο και αργότερα στο Καραϊσκάκι τον Ιανουάριο. Και πέρα από τα μάτς κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος υπάρχουν και τα play-off βέβαια, που αναμένεται να είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και να έχουν άλλο ένα ζευγάρι αναμετρήσεων εκεί. Αλλά εάν ήδη από τώρα έχουμε ξεκινήσει όλα αυτά, δεν ξέρω πραγματικά με ποιον τρόπο, πώς και πάλι θα ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, όσο παίχτηκε αγώνας στο Καραϊσκάκη, είδαμε έναν πολύ καλό Παναθηναϊκό στα πρώτα 45 λεπτά. Μια ομάδα η οποία ουσιαστικά μπλόκαρε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το ασφυκτικό της pressing. Είναι πολύ λογικό ο Παναθηναϊκός να ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι μια ομάδα που δουλεύει 3 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Έχει περάσει ο προπονητής αυτό στη φιλοσοφία του στην ομάδα και μάλιστα έχουμε πει και άλλες φορές ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο Παναθηναϊκός και σε επίπεδο ρόστερ δυναμικού και περισσότερων επιλογών την φετινή χρονιά. Έχει και περισσότερο βάθος και ποιοτικούς παίχτες. Για παράδειγμα, ο Τζούρισιτς, ο οποίος και αυτός δημιούργησε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο στον Ολυμπιακό, είναι ένας παίχτης που δεν είχε τέτοιον ο Παναθηναϊκός πέρσι και γενικότερα είναι ένας παίχτης που κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι μόνο ο Τζούρισιτς και ο Μπερνάρ και ο Παλάσιος, πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι υπήρχαν και πέρσι στον Παναθηναϊκό, βέβαια. Από την άλλη, βέβαια, ο Ολυμπιακός, που δεν ήταν καθόλου καλός στο πρώτο ημίχρονο, είχε μπλοκαριστεί το παιχνίδι του από τον Παναθηναϊκό. Όσες λίγες φορές βρέθηκε κοντά στην εστία του Μπρινιόλ, δημιούργησε προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με μια άμυνα ανάγκης, καθώς αγωνίστηκε σαν center back ο Γουίλιαν Αράο, που είναι κανονικά αμυντικό χάπ, γιατί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός στα στόπερ. Έχει το τραυματισμό του Μάγνουσον, ο οποίος είναι εκτός για όλη τη σεζόν, και είχε πρόβλημα για το παιχνίδι αυτό και ο Γέντβαϊ, που αντικαθιστά τον Μάγνουσον μετά τον τραυματισμό του Ισλανδού center back του Παναθηναϊκού.
Δημιούργησε αρκετές καταστάσεις επικίνδυνες ο Παναθηναϊκός στην εστία του Ολυμπιακού. Ο Πασχαλάκης χρειάστηκε να επέμβει για να κρατήσει το 0 στην εστία του Ολυμπιακού. Δεν κατάφερε όμως να το κρατήσει, γιατί στο 35 περίπου ήταν που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με γκολ του Βαγιανίδη. Πάλι μια αναμπομπούλα στην άμυνα του Ολυμπιακού, που σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι στιγμή σεζόν έχει αποδείξει πως είναι η αχίλλειος πτέρυγα της ομάδας. Αυτό το έχουμε δει κυρίως στα ευρωπαϊκά μάτς με την Φράιμπουργκ και την Μπάτσκα Τόπολα που έχει δώσει η ομάδα του Πειραιά. Και το βλέπουμε, το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε να προσθέσει τα προβλήματα της άμυνας του και το μπονοκέφαλο της απουσίας του Φρέιρε. Έπαιξε ο Ρέτσος με τον Ντόι ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και για να πάμε και λίγο στο παιχνίδι της Πέμπτης που έρχεται με την West Ham, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Ντόι εκεί, δεν θα έχει το Φρέιρε που είναι τραυματίας και θα αναγκαστεί να παίξει λογικά κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρέτσος με τον Πορόσο, που δεν έχουμε δει ποτέ αυτό το αμυντικό δίδυμο μαζί στον Ολυμπιακό και θα δοκιμαστεί λογικά σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου παιχνίδι κόντρα στην West Ham. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Θα επανέλθουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε λίγο. Ο Ολυμπιακός πάντως μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκε πολύ γρήγορα τον γκολ της σοφάρισης με το γκολ του Μαντί Καμαρά, ο οποίος διεμβόλησε την άμυνα του Παναθηναϊκού κάθετα και πέτυχε τον γκολ παίρνοντας την ωραία assist από τον Ποντένσε. Και κάπου εκεί τέλειωσε λοιπόν το ντέρμπι με όσα έγιναν στη συνέχεια με την Κροτίδα και τον Χουάνκαρ. Δεν μπορεί να ξέρει κάποιος ποια θα ήταν η τελική έκβαση και θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, ποια θα είναι η μοίρα αυτού του παιχνιδιού. Όσον αφορά τώρα τα άλλα αποτελέσματα, η Λαμία πήρε σημαντική νίκη κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννα με 2-1, το ίδιο και ο Πανετολικός με 2-0 κόντρα στον Βόλο. Ο Άρης χτύπησε στο 97 του αγώνα του με τον Πανσεραϊκό στη Θεσσαλονίκη με γκολ του Λέισμαν και πήρε και αυτός πολύ σημαντικό τρίποντο. Όπως πολύ κομβική ήταν και η επικράτηση της ΑΕΚ στην Τρίπολη, σε μια δύσκολη έτσι καλλιώς έδρα. Με 3-0 επί του Αστέρα χρειάστηκε να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να ξεκλειδώσει η ΑΕΚ την άμυνα του Αστέρα με τον γκολ του Ελίασον. Και προς το φινάλε του αγώνα με τον Μοχαμάντι και τον Ζούμπερ βρήκε άλλα δύο γκολ για το τελικό 0-3 κόντρα σε έναν Αστέρα ο οποίος είχε να αγωνιστεί με παίχτη λιγότερο μετά την αποβολή του Καστάνιο στο 52. Σημαντική νίκη για την ΑΕΚ πολύ. Η Κηφισιά με τον Όφη έμειναν στο 0-0 και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει τον Ατρόμητο με 2-0 με δύο γκολ του Οσντόεφ, ο οποίος άρχισε να συστήνεται σιγά-σιγά στο κοινό της Τούμπας με το δικό του προσωπικό σοου κόντρα στους Περιστεριώτες. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με τα τρίποντα που πήραν πήγαν στους 17 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός μένει στους 19, όπως και ο Παναθηναϊκός μένει στους 16 μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του χθεσινού ντέρμπι. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και την πεντάδα κλείνει ο Όφη, ο οποίος μπορεί να μην νίκησε αλλά πήρε βαθμό. Ήταν η τέταρτη ισοπαλία του Όφη στα τελευταία 5 παιχνίδια και διατηρεί αυτό τους κριτικούς στην πεντάδα. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός έχει μια δύσκολη έξοδο στο Ηράκλειο, στην έδρα του Όφη, σε ένα παιχνίδι που έχει οριστεί αρχικά Κυριακή, αλλά θα υπάρξει αίτημα των Ερυθρολεύκων να γίνει Δευτέρα το μάτς αυτό, γιατί υπάρχει, θυμίζω, και το παιχνίδι με την West Ham την Πέμπτη και είναι πολλά τα μάτς σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και το μεγάλο ντέρμπι είναι το ντέρμπι δικεφάλων, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο έχει οριστεί για Δευτέρα και αυτό στις 7.30. Λοιπόν, έρχονται ευρωπαϊκά παιχνίδια ξανά για τις ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και είναι και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια βαθμολογικά, γιατί έτσι όπως έχουν φέρει τους εαυτούς τους σε μια πλεονεκτική κατάσταση ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στον όμιλο, μένει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για να δούμε εάν θα φτάσουν ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην πρόκριση. Και από την άλλη ο Ολυμπιακός που έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα από τις 4 ομάδες και αυτός δεν έχει πολλά περιθώρια για αποτυχία αλλά έχει να παίξει με έναν δύσκολο αντίπαλο.
Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία ταξιδεύει στη Μασσαλία για να παίξει με τη Μαρσέιγ. Έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί ο όμιλος της ΑΕΚ να δείχνει δύσκολος, αλλά οι δύο από τις τρεις ομάδες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η Μαρσέιγ και ο Άγιαξ, και μάλιστα σε καλή κατάσταση και πολύ δεν μοιάζει και η Μπράιτον το τελευταίο διάστημα, ειδικά από την ΙΤΑ, από την ΑΕΚ και μετά. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει με την Μαρσέιγ στην Μασσαλία, μια Μαρσέιγ η οποία έχει αλλάξει προπονητή, βρίσκεται στην... ο Τζενάρο Γκατούζο είναι ο προπονητής της, αυτόν θα βρει απέναντί της η ΑΕΚ. Βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στην Γαλλία, προέρχεται από ΙΤΑ από την Νις, στο ντέρμπι που είχαμε την τελευταία αγωνιστική στο γαλλικό πρωτάθλημα, και είναι μια ομάδα που την ξέρουμε καλά γιατί τη θυμόμαστε από τα διπλά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο στα προκριματικά του Champions League. Είναι μια ποιοτική ομάδα, ναι, είναι μια ομάδα που έκανε πολλές καλές μεταγραφές και επένδυσε αρκετά το καλοκαίρι που μας πέρασε. Όμως σίγουρα και στην κατάσταση που είναι η ΑΕΚ δεν έχει κάτι να φοβηθεί, θα πρέπει να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι είναι στην κορυφή του ομίλου της μετά το φοβερό διπλό που πήρε στο Brighton στην πρεμιέρα και μετά την ισοπαλία που απέσπασε από τον Άγιαξ, άλλη ομάδα που πραγματικά είναι αγνώριστη φέτος. Βρίσκεται προτελευταίος ο Άγιαξ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το Σαββατοκύριακο υπέστη άλλη μια ήττα. Είχε ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα από την Ουτρέχτη σε ένα τρελό παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και διακοπή προς το τέλος. Ήταν με 4-3 από την Ουτρέχτη. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το φάσμα του υποβιβασμού, είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού ο Άγιαξ, αν και έχουν παιχτεί μόλις 9 αγωνιστικές στην Eredivisie. Και σήμερα έγινε γνωστό πως απομακρύθηκε ο προπονητής, ο Στέιν, και ο Άγιαξ είναι σε αναζήτηση προπονητή. Αλλά επειδή μιλάμε για τη Μαρσέιγ, ναι, είναι μια ποιοτική ομάδα, ξαναλέω, με αρκετά προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Βέβαια έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα η Μαρσέιγ. Το Βελοντρόμ είναι μια πολύ καυτή έδρα που δυσκολεύει κάθε αντίπαλο. Ακόμη και την ισοπαλία να αποσπάσει η ΑΕΚ από την Μαρσέιγ, δεδομένου της πορείας της μέχρι στιγμής στον όμιλο, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτός που δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες, γιατί έχει μόλις ένα βαθμό στον όμιλο, είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος, okay, ιτήθηκε από τη Φράιμπουργκ σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά στην πρεμιέρα. Αλλά η μεγάλη ζημιά έγινε στη Σερβία. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων και πριν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό χθες. Για το μάτς με την Μπάτς Κατόπολα, αναφέρομαι, όπου οι Ερυθρόλευκοι κρατούσαν σφιχτά τη νίκη στα χέρια τους. Είχαν προηγηθεί με 2-0 και έχασαν 2 βαθμούς με την Τόπολα να ισοφαρίζει σε 2-2 στο φινάλε. Έτσι ο Ολυμπιακός μετά από 2 αγωνιστικές έχει έναν μόλις βαθμό στον όμιλο, όσο βαθμό έχει και η Τόπολα. Η West Ham που αντιμετωπίζει είναι η πρωτοπόρος του ομίλου με 6 βαθμούς και ακολουθεί η Φράιμπουργκ με 4. Με 3, μάλλον, συγχωρείτε. Η Φράιμπουργκ έχει μόνο την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Έχασε από τη West Ham δεύτερη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα να δώσει 2 κολλητά παιχνίδια με την West Ham. Ένα στο Καρσιάκι τώρα και ένα στο Λονδίνο σε 2 εβδομάδες. Είναι τα πιο δύσκολα που έχει να δώσει στον όμιλο. Δεν ξέρω εάν μετά από το στραβοπάτημά του στη Σερβία μπορούμε να πούμε, ακόμη και αν είναι νωρίς, πως ο πιο ρεαλιστικός στόχος για τον Ολυμπιακό είναι η τρίτη θέση πλέον και η συνέχεια στο Conference League. Θα εξαρτηθούν όλα πραγματικά από αυτά τα 2 κολλητά με τη West Ham παιχνίδια και κυρίως από το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, κάτι που δεν έκανε στο match με την Freiburg. Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει μία νίκη κόντρα στη West Ham την Πέμπτη, η West Ham, η οποία παρεπιπτόντως δέχθηκε 4 γκολ από την Aston Villa χθες, μια πολύ ποιοτική βέβαια Aston Villa, υπό τις οδηγίες του Unai Emery κάνει φοβερή χρονιά και αυτή στην Αγγλία, έδειξε αμυντικές αδυναμίες σίγουρα, αλλά αδυναμίες θα έχει και ο Ολυμπιακός και δύο αμυντικές, είπαμε προηγουμένως για το πρόβλημα που μάνι θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο κέντρο της άμυνας με την απουσία του Φρέιρε αλλά και του Ντόι.
Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κάνει την υπέρβαση σε αυτό το μάτς και πάρει μια νίκη, τότε εννοείται πως έρχονται τούμπα, ανατρέπονται όλα τα δεδομένα στον όμιλο και μπαίνει πολύ γερά στο κόλπο της πρόκρισης. Σε διαφορετική περίπτωση, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάει ρεαλιστικά το στόχο της τρίτης θέσης. Για να δούμε. Ας ευχηθούμε για όλες τις ομάδες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μετά το Marseille-Gaec, να πούμε πως έχουμε άλλη μια ελληνογαλλική μονομαχία. Το βράδυ της 5ης στις 10 και είναι το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ρεν. Στη Λεωφόρο το παιχνίδι αυτό, μετά το πρόβλημα που υπάρχει πλέον στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Παναθηναϊκός δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει άλλη έδρα. Έδωσε το παιχνίδι με την Μπράγκα, θυμίζω, για το play-off του Champions League και το παιχνίδι με τη Villarreal στην πρεμιέρα του Europa League στο ΆΚΑ. Αλλά πήρε άδεια από την UEFA να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λεωφόρου, το οποίο βέβαια και εκεί έχει ζήσει πάρα πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές στο παρελθόν. Ως έδρα του λοιπόν για τα υπόλοιπα παιχνίδια με Ρεν και Μακάμπι Χάιφα, για αρχή αυτά που έχει σίγουρα να δώσει και θα δούμε από εκεί και πέρα αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά, με μια μεγάλη νίκη και αυτός στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal, που και αυτή ψάχνει ακόμα τα πατήματά της σεζόν, δεν κάνει καλό ξεκίνημα και στην Ισπανία. Και πήρε ένα χ με τη Μακάμπι Χάιφα σε μια δύσκολη έδρα στο Ισραήλ, για να είναι τώρα πρώτος στον όμιλο, και αυτός όπως και η ΑΕΚ με 4 βαθμούς, 3 Villarreal και Ρεν, 1 βαθμό η Μακάμπι Χάιφα. Λοιπόν, παίζει με την Ρεν ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που όπως όλες οι γαλλικές είναι καλή, είναι γρήγορη, είναι αθλητική. Δεν είναι και αυτή στο καλύτερό της φεγγάρι. Έχει 3 συνεχόμενες ήττες από τη Villarreal στην Ευρώπη, από την Παρί στη Γαλλία με 1-3, σε ένα μάτς βέβαια που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό για τη Ρεν, γιατί δεν έκανε κακή εμφάνιση. Και από τη Λοριάν όμως έχασε χθες με 2-1 και θα ψάξει μια αντίδραση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Στα μάτια μου, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει αφεντικό του ομίλου πραγματικά και να βάλει γερές βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Γιατί έχει τώρα 2 κολλητά παιχνίδια με τη Ρεν. Το παιχνίδι στη Γαλλία σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο. Αλλά στη Λεωφόρο, με τον κόσμο του μαζί, έχοντας. Μάλλον όντας σε αρκετά καλή κατάσταση, το είδαμε όσο παίχτηκε ποδόσφαιρο στο ντέρμπι. Και αντιμετωπίζοντας μια ομάδα η οποία δεν τρομάζει, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από το γαλλικό πρωτάθλημα και σίγουρα είναι ποιοτική, μπορεί να πάρει μια νίκη που αν την πάρει θα τον φτάσει στους 7 βαθμούς και τότε θα είναι πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση. Και για το Conference League τώρα υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Σκωτία με την Aberdeen. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ξεκινήσει φοβερά μετά τις 3 προκρίσεις που πήρε καλοκαιριάτικα στα προκριματικά του Conference. Ξεκίνησε και με ένα 2-2 στον ομιλό του. Με νίκη στη Φιλανδία κόντρα στην Ελσίνκη και με νίκη κόντρα στην Άιντραχτ σε εκείνο το παιχνίδι το οποίο το πήρε στο φινάλε. Και τώρα παίζει στη Σκωτία με την Aberdeen. Επιστρέφει στη Σκωτία γιατί είχε παίξει και με τη Hearts πριν από λίγο καιρό. Δεν τρομάζει, εννοείται, η Aberdeen. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, νομίζω δεν μπορεί να τον τρομάξει κάτι άλλο σε αυτόν τον όμιλο. Πρωτοπόρος λοιπόν με 6 βαθμούς, η Άιντραχτ είναι δεύτερη με 3. Από ένα βαθμό έχουν Ελσίνκη και Aberdeen. 2 κολλητά μάτς με τους Σκοτσέζους. Μάτς κλειδιά για τον ΠΑΟΚ για να καπαρώσει πρόκριση. Και γιατί όχι ως πρώτος να κερδίσει και ένα γύρο και να πάει κατευθείαν στους 16. Στην επόμενη φάση λοιπόν του Conference League. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη West Ham και το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Marseille είναι στις 8 παρατέταρτο, ενώ το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Σκωτία με την Aberdeen και του Παναθηναϊκού με τη Ρεν είναι στις 10. Όλα αυτά την Πέμπτη που μας έρχεται, η οποία θα είναι γεμάτη ποδόσφαιρο και γεμάτη ελληνικό ενδιαφέρον για τις ομάδες μας στα κύπελα Ευρώπης.
Από τα παιχνίδια στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στην Αγγλία ξεχωρίζει η νίκη της Liverpool στο ντέρμπι του Merseyside με 2-0 κόντρα στην Everton με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαλάχ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο 75 με πέναλτι και στο 97 απέναντι σε μια Everton που από το 37 έπαιζε με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Young. Σίγουρα σημαντική νίκη της Manchester City κόντρα στην Brighton με 2-1. Η City που βρήκε τα δύο πρώτα γκολ με τους δύο επιθετικούς της, τον Alvarez στο 7 και τον Haaland στο 19, και η Brighton μείωσε με τον Fati στο 73. Η City που είδε και τον Akanji να αποβάλλεται στο 95 και χάνει το ντέρμπι του Manchester που έρχεται την Κυριακή, αλλά στο κέντρο της άμυνας ειδικά είναι γεμάτη λύσεις η Manchester City. Σημαντικό το ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη από δύο σερίτες, που δεν είναι κάτι σύνηθες να κάνει δύο σερίτες πλέον στην Premier League η Manchester City. Είχε χάσει από την Wolves και από την Arsenal. Επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η Newcastle φιλοδόρησε με 4 τέρματα την Crystal Palace. Έχει την καλύτερη επίθεση στο νησί. Η Manchester United απέδρασε από την έδρα της Sheffield με ένα γκολ του Dalot στο 77, πάρα πολύ όμορφο γκολ, έξω από την περιοχή, ένα πολύ ωραίο σουτ, ενώ ο McTominay σκόραρε και ακόμη μια φορά για τους κόκκινους διαβόλους. Για το Villa West Ham είπαμε, την πολύ μεγάλη εμφάνιση της Villa και το 4-1 κόντρα στην προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού. Η Βίλα, η οποία έχει, να πούμε, 11 συνεχόμενες νίκες εντός έδρας από τότε που έχει αναλάβει ο Έμερι, την έχει πραγματικά μεταμορφώσει αυτόν τον ένα χρόνο που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Μπέρμιγχαμ ο Ισπανός, πρωταγωνιστής μεγάλος και ο Ντάγκλας Λουίς με 2 γκολ, αλλά και ο Γουάτκινς που κάνει και αυτός πολύ καλή χρονιά. Και το ντέρμπι του Λονδίνου που ξεχώριζε το Chelsea Arsenal και αυτό είχε αρκετές συγκινήσεις, με την Chelsea που δείχνει να έχει σφιγμό, να έχει ζωή στα τελευταία παιχνίδια, να βρίσκει κάπως μια φόρμουλα, μια λύση ο Ποτσετίνο. Να προηγείται λοιπόν 2-0 με πέναλτι του Palmer και γκολ του Μούντρικ, αλλά την Arsenal να ισοφαρίζει με γκολ του Ράι στο 77 από λάθος της άμυνας και το πλασέ του Ράι στο άδειο τέρμα και γκολ του Τροσάρ στο 84 μέσα σε 7 λεπτά. Κατάφερε η Arsenal να σώσει το βαθμό. Σίγουρα ξεχώρισε βέβαια και το γκολ του Μούντρικ με όλη αυτή την ιστορία που έγινε τον περασμένο χειμώνα, αν θυμάστε, που ήταν και πολύ κοντά στο να πάρει μεταγραφή στην Arsenal ο Ουκρανός και όλοι είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του τελικά στους κανονιέρδες και τελικά βρέθηκε στην Chelsea, μια επίσης πανάκριβη μεταγραφή της Chelsea, που τους πρώτους μήνες δεν της βγήκε για κανένα λόγο, άρχισε πολύ να προσαρμοστεί ο Μούντρικ, ούτε ακόμη έχει προσαρμοστεί 100% στο αγγλικό ποδόσφαιρο, απλά στα τελευταία παιχνίδια σκοράρει και δείχνει σιγά σιγά μια διάθεση να γίνει απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του από την Σαχτάρ. Σήμερα παίζει η Τότενα με τη Φούλα το βράδυ, σε παιχνίδι που κλείνει την ένα διαγωνιστική. Η City και η Arsenal είναι στην κορυφή με 21 βαθμούς. Liverpool ακολουθεί με 20, όσο έχει και η Τότενα που, εάν νικήσει τη Φούλα, έχει την ευκαιρία να βρεθεί και πάλι μόνη πρώτη, φοβερή ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου. Και η Βίλα είναι στην πεντάδα με 19 βαθμούς. Είπαμε ότι κάνει και αυτή πολύ καλή χρονιά. Ξεχωρίζει επίσης στην Ισπανία η μάχη της Σεβίλης με την Ρεάλ στο 1-1. Έληξε αυτό το παιχνίδι. Επιστροφή, μάλλον ο Ράμος αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτη στην οποία αγωνίστηκε 16 χρόνια και κέρδισε τα πάντα. Ο μεγάλος αρχηγός επέστρεψε στην Σεβίλη το καλοκαίρι που μας πέρασε. Οι Σεβιγιάνοι προηγήθηκαν σε αυτό το παιχνίδι που είχε αρκετές φάσεις, αρκετές τελικές προσπάθειες. Με αυτόν γκολ του Αλάμπα η Ρεάλ ισοφάρισε γρήγορα με κεφαλιά του Καρβαχάλ. Έμειναν στο 1-1 όμως οι δύο ομάδες και η Ρεάλ έχασε έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται και το κλάσικο το Σάββατο, 5 και 4, 28 Οκτώβρη. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι και βαθμολογικά, γιατί η Ρεάλ έχει 25 βαθμούς, την έφτασε η φοβερή Τζιρόνα. Έχει και αυτή 25 και η Μπαρτσελόνα με τη νίκη της χθες στην έδρα της κόντρα στην Αθλέτικο Μπιλμπάο πλησίασε την κορυφή και τη Ρεάλ στον ένα βαθμό. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ναι, οκ, η 11η αγωνιστική
ακόμη πολύ δρόμο στο πρωτάθλημα, αλλά είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, το El Clásico που έρχεται το Σάββατο. Ο πρωταγωνιστής ολόκληρου του Σαββατοκύριακου, αν μη τι άλλο, είναι ο πιτσιρικάς, ο 17χρονος άσος της Μπαρτσελώνα, ο Γκίου, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου, αναδεικνύει συνεχώς νέους παίκτες ο Τσάβη, τους ρίχνει στα βαθιά, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ για παράδειγμα, τους βάζει να παίξουν στην ανδρική ομάδα και πολλές φορές δικαιώνεται, μπήκε, έκανε τον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα και σκόραρε λίγα δευτερόλεπτα, 35 νομίζω, με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο πιτσιρικάς. Και μάλιστα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια συγκλονιστική σκηνή με την οικογένειά του πραγματικά να κλαίει από χαρά, μην μπορώντας να πιστέψει ότι με το που μπήκε ο νεαρός στο γήπεδο σκόραρε κιόλας, και σε τι παιχνίδι κιόλας, με την Μπαρτσελώνα κόντρα στην Μπιλμπάο για το ισπανικό πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε στη μάχη του τίτλου και την Ατλέτικο, η οποία πήρε μία ακόμη νίκη, συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί της και είναι στους 22 βαθμούς, έχει παιχνίδι λιγότερο. Αν θεωρητικά πάρει το παιχνίδι που χρωστάει, πιάνει κορυφή. Και η Ατλέτικο νίξε 0-3 την Θέλτα με hat-trick παρακαλώ του Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος δεν θέλει και πολύ ακόμη για να γίνει πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο. Λοιπόν, ντέρμπι είχαμε και στην Ιταλία, Μίλαν Γιουβέντους. Παραδοσιακό, ιστορικό ντέρμπι. Μπορεί να μην είχε πάρα πολλές συγκινήσεις. Κρίθηκε όμως από ένα γκολ του Μανουέλ Λοκατέλη, πρώην παίκτη της Μίλαν, στο 63. Μια Μίλαν που έπαιζε με 10 λόγω αποβολής του Τιαό από το 40. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για τη Γιουβέντους. Ήταν μια νίκη δήλωση πως παρά τα πολλά προβλήματα που έχει η γυραιά κυρία, τα έχουμε ξαναπεί, αφαίρεσης βαθμών πέρσι, οικονομικά θέματα, διοικητική αστάθεια μπορούμε να πούμε, μπορεί φέτος, μην έχοντας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να αποτελέσει μια διεκδικήτρια του τίτλου. Κατά την άποψή μου, η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής με αυτά που έχουμε δει στην Ιταλία είναι η Ίντερ, η οποία ανοίξε 3-0 στην έδρα του Τωρίνο με γκολ του Ραμ, ένα ακόμη του Λατόρ Μαρτίνες και πέναλτι του Τσαλχάνογλου. Η Νάπολη πέρασε από τη Βερόνα με 2 γκολ του Κβαρατσχέλια. Η Ρώμα νίκησε τη Μόντσα 1-0 με γκολ buzzer beater στο 90 του Ελσαράουι. Νίκησε και η Λάτσιο 2-0 στην έδρα της Σασουόλο. Νίκησε και η Αταλάντα 2-0 την Τζένοα. Και δείτε τι μάχη γίνεται στα υψηλά πατώματα στην Ιταλία. Είναι η Ίντερ πρώτη με 22 βαθμούς. Ακολουθεί η Μίλαν με 21. Γιουβέντους με 20 στην πρώτη τριάδα. Τετράδα κλείνει η Φιωρεντίνα με 17, όσο έχει και η Νάπολη, αλλά η Φιωρεντίνα έχει να δώσει παιχνίδι σήμερα με την Έμπολη. Αν το πάρει, ανεβαίνει και η Φιωρεντίνα στους 20 και είναι στο μείον 2 από την κορυφή. Πολύ ενδιαφέρον για ακόμη μια χρονιά το ιταλικό πρωτάθλημα. Στη Γερμανία δεν είχαμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά όλες οι ομάδες που ήταν στις πρώτες θέσεις νίκησαν. Νίκησε δηλαδή και η Leverkusen που είναι στην κορυφή και συνεχίζει τη φοβερή της πορεία ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο με 1-2 στην έδρα της Wolfsburg. Νίκησε και η Bayern στην έδρα της Mainz με 1-3 με γκολ του Coman, του Kane και του Goretzka. Ο Kane έβαλε το ένατο του γκολ στην Bundesliga. Δεν χρειάστηκε καν χρόνο προσαρμογής ο Άγγλος striker. Νίκησε και η Dortmund 1-0 τη Werder Bremen στο παρασκευιάτικο παιχνίδι με γκολ του Julian Brandt. Νίκησε και η Λειψία με 1-3 στην έδρα της Darmstadt με 2 γκολ το 5. Και η Στουτγκάρδη του φοβερού και τρομερού Γκυρασί, ο οποίος έχει ντυθεί Χάλαντ τη φετινή χρονιά στην Γερμανία. Έχει σκοράρει σε 8 παιχνίδια 14 γκολ και είναι φυσικά πρώτος σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και εκεί οι λεπτές ισορροπίες, μόλις σε 8 αγωνιστικές. Leverkusen πρώτη με 22, Στουτγκάρδη δεύτερη με 21. Η Στουτγκάρδη μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να την είχαμε συνηθίσει στη μάχη του υποβιβασμού. Και δυστυχώς, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα για τη Γερμανία, πρωταθλήτρια και όλα, μην ξεχνάμε τελευταία φορά το 2007. Αλλά φέτος κάνει πραγματικά φοβερή πορεία με τον Γκυρασί να την οδηγεί και έχει γενικότερα πολύ αξιόλογο υλικό. Bayern τρίτη με 20 βαθμούς, όσους έχει και η Dortmund που κλείνει την τετράδα στην Γερμανία. Και πάμε και στη Γαλλία. Είπαμε κάποια πράγματα πριν για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Είπαμε πως
Η Μαρσέγ ιτήθηκε από την Νις στο παιχνίδι που ξεχώριζε, θα λέγαμε, σε αυτή την αγωνιστική με 1-0 και ιτήθηκε και η Ρεν από τη Λοριάν με 2-1. Παίζουν με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα οι ομάδες αυτές. Η Paris Saint-Germain συνέχισε με νίκες 3-0 το Στρασβούργο. Μονακό, η πρωτοπόρος, νίκησε 2-1 την Metz. Όπως νίκησε και η Lille με 1-0 την Brest για τις ομάδες που είναι στην κορυφή. Είναι πρώτη Μονακό με 20 βαθμούς, δεύτερη Nice με 19, τρίτη Paris Saint-Germain με 18. Η θλιβερή, να το πούμε έτσι, ιστορία στη Γαλλία ακούει στο όνομα Lyon, η οποία μετά από 9 αγωνιστικές έχει 3 βαθμούς, δεν έχει ακόμη νίκη. Lyon που όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της και γνωρίζουμε πως είχε δημιουργήσει τη δική της δυναστεία στη δεκαετία του 2000 στη Γαλλία με 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Δεν έχει ακόμη νίκη, έχει αλλάξει προπονητή ήδη μέσα σε σεζόν, έχει πλέον τεχνικό το Φάμπιο Γκρόσο, παλιός παίχτης της Εθνικής Ιταλίας, της Ίντερ και της Λιόν, αλλά δεν έχει σηκώσει ακόμη κεφάλι και είναι φυσικά στην τελευταία θέση στη ζώνη του υποβιβασμού. Λιόν και Άγιαξ μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα μεγάλα πρωταθλήματα οι απογοητεύσεις της φετινής σεζόν όσο έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Γιατί είπαμε και για τα φοβερά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Άγιαξ και δεν αποτέλεσε έκπληξη το ότι σήμερα ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον προπονητή τον Στέιν. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έχουμε δυνατά παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουμε κλασικό το Σάββατο Μπαρτσελώνα Ρεάλ στο Μοζουίκ της Βαρκελόνης, προσωρινή έδρα της Μπαρτσελώνα, το Σάββατο στις 5 και 4, νωρίς το παιχνίδι αυτό. Όπως συνηθίζουν να είναι τα κλασικό τουλάχιστον στον πρώτο γύρο του Ισπανικού Πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και ντέρμπι του Manchester στην Premier League, Manchester United, Manchester City. Την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι, στις 5:30. Εκεί θα πέσουν άλλωστε τα περισσότερα βλέμματα εκείνη τη μέρα. Και στην Ιταλία έχουμε δυνατά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Έχουμε Inter Roma, που εκεί το ενδιαφέρον νομίζω θα μονοπολίσει η επιστροφή του Λουκάκου στο γήπεδο της Inter. Και η υποδοχή που θα το επιφυλάξουν οι οπαδοί των Νερατζούρι δεν θα είναι και καλύτερη δυνατή. Το ξέρουμε από τώρα. Για την Ίντερ, ο Λουκάκου ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε σπουδές εμφανίσεις με την φανέλα της, είναι ανεπιθύμητος από το καλοκαίρι και μετά, γιατί ενώ η Ίντερ ήταν έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Τσέλσι για νέο δανεισμό του για αγορά του, έγινε γνωστό πως μιλάει με τους εκπροσώπους του Γιουβέντους και τελικά κατέληξε στη Ρώμα ο Λουκάκου σε μια περίεργη μεταγραφική ιστορία. Θα έχει ενδιαφέρον η επιστροφή του στο Σαν Σίρο. Και υπάρχει και Νάπολι Μίλαν λίγο αργότερα, Κυριακή το βράδυ, 10:15, στο Diego Armando Maradona, στάδιο Diego Armando Maradona.
πούμε φυσικά, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στην Manchester United και στην Αγγλία, πως η δυσάρεστη είδηση όσον αφορά το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είχε να κάνει με την απώλεια, με το θάνατο του Sir Bobby Charlton, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στα 83 του χρόνια έφυγε ο θρύλος της Manchester United, μια θρυλική μορφή όχι μόνο για την Manchester United, γενικότερα για το αγγλικό, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Bobby Charlton, ίσως ο κορυφαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής, σίγουρα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Bobby Charlton, ο οποίος βρισκόταν στο αεροπλάνο όταν εκείνο κατέπεσε στην φοβερή τραγωδία του Μονάχου το 1958 και η τραγωδία που οδήγησε στο θάνατο των περισσότερων παιχτών της Manchester United τότε, τα τρομερά μωρά του Sir Matt Busby, όπως λέγονταν τότε εκείνη η ομάδα της United. Όχι μόνο επέζησε ο Bobby Charlton από αυτήν την τραγωδία, από αυτό το δυστύχημα, αλλά συνέχισε το ποδόσφαιρο και 10 χρόνια αργότερα, το 1968, ήρθε η απόλυτη δικαίωση για αυτόν με την κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών για την Manchester United σε εκείνο τον τελικό κόντρα στην Μπενφίκα, τη Manchester United του Dennis Law, του George Best και τη δική του φυσικά ηγετική μορφή για την United και για την Εθνική Αγγλίας, φυσικά στην κορυφή του κόσμου το 1966 με την Εθνική Αγγλία, ο Bobby Charlton στο μοναδικό τρόπαιο των τριών λιονταριών σε διεθνές επίπεδο, και το Μουντιάλ που είχαν διοργανώσει οι ίδιοι. Αλλά ναι, όσον αφορά τη Manchester United, κορυφαία στιγμή του ήταν σε εκείνο το τελικό με την Μπενφίκα, εκείνο το 4-1 στην παράταση, που έδωσε το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών στην Manchester United τότε. Και μάλιστα τότε η Manchester United είχε γίνει η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτά το κύπελλο πρωταθλητριών. Είχε προηγηθεί ένα χρόνο νωρίτερα η επιτυχία της Celtic το 1967, η οποία είχε γίνει η πρώτη βρετανική ομάδα που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο, και η Manchester United ακολούθησε το 1968. Πέρα από τις φοβερές επιτυχίες κατάκτησης του Μουντιάλ το 1966 με την Αγγλία και του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1968 με τη Manchester United, ο Bobby Charlton είχε κατακτήσει και 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, το 57, το 65 και το 67. Ένα κύπελλο, το 1963, δύο Charity Shield, το 65 και το 67. Ενώ να πούμε πως έχει να επιδείξει με την Εθνική Αγγλία και μια πορεία ως την τρίτη θέση στο Euro το 1968. Μια μυθική μορφή, λοιπόν, για το αγγλικό ποδόσφαιρο και τη Manchester United, που έφυγε από την ζωή το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και ήταν μια είδηση που σκόρπισε θλίψη στο βρετανικό ποδόσφαιρο, στους φιλάθλους του βρετανικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Champions League, είναι εβδομάδα Champions League. Μιλήσαμε για τις αποστολές που έχουν οι ελληνικές ομάδες σε Europa League και Conference League, αλλά μην ξεχνάμε πως έχουμε και πολλά μάτς και δυνατά μάτς για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ξεκινώντας από αύριο το απόγευμα, δυνατό παιχνίδι στην Τουρκία, Galatasaray Bayern Μονάχου. Η Γαλατά που προέρχεται από διπλό στο Old Trafford κοντρα στην Manchester United, ενώ η Bayern έχει κάνει το 2-2 στον Όμιλο και θα είναι, νομίζω, από τα παιχνίδια που θα έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον αυτή την αγωνιστική. Ίδια ώρα Inter υποδέχεται στο San Siro την Salzburg, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια την Τρίτη αύριο στις 10, Union Βερολίνου Νάπολη, Σεβίλη Arsenal,
Μπράγκα Ρεάλ Μαδρίτης, Λανς Αϊτχόβεν, Μπενφίκα Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μάντσεστερ United Κοπεχάγη σε ένα παιχνίδι τελικό για τη United, γιατί έχει ξεκινήσει με 0 στα 2, έχει ξεκινήσει με 2 ήττες για πρώτη φορά στην ιστορία της σε όμιλο Champions League. Γιατί μετά την ήττα στο Μόναχο, εκείνο το 4-3 της πρεμιέρας, ήρθε και ήττα με 2-3 από την Γαλατασαράι στο Old Trafford. Από τα βραδινά παιχνίδια σίγουρα το Σεβίλη Arsenal είναι αυτό που ξεχωρίζει. Η Arsenal η οποία είχε χάσει τη δεύτερη αγωνιστική από τη Lens, στην επιστροφή της πλέον η Arsenal στο Champions League. Και η δοκιμασία της Real στην Πορτογαλία έχει ενδιαφέρον κόντρα στην Μπράγκα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά. Η Real που έχει ξεκινήσει πάντως με το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα της Τετάρτης, έχουμε Μπαρτσελόνα, Σαχτάρ Ντόνετσκ νωρίς 8 παρατέταρτο και Φέγενορντ Λάτσιο την ίδια ώρα. Και στις 10, Newcastle Dortmund, Λειψία Ερυθρός Αστέρας, Young Boys Manchester City, Paris Saint-Germain Milan, Celtic Atletico και Antwerp Porto. Υπάρχει ο φοβερός τέταρτος όμιλος, ο οποίος, ο έκτος όμιλος, ο οποίος είναι το γκρουπ του θανάτου στο Champions League φέτος, με Newcastle, Paris, Milan και Dortmund. Τις λέω με αυτή τη σειρά γιατί αυτή τη στιγμή έτσι είναι στη βαθμολογία. 4 βαθμούς η Newcastle, 3 η Paris, 2 η Milan, 1 η Dortmund. Κάθε παιχνίδι σε αυτόν τον όμιλο είναι ένα μεγάλο derby. Τα derby αυτής της αγωνιστικής είναι το Newcastle, Dortmund και το Paris, Milan. Paris θέλει να αντιδράσει μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Newcastle στο St. James Park. Στην επιστροφή της Newcastle στο Champions League μετά από 20 χρόνια, η οποία ήταν ονειρική επιστροφή πραγματικά, με μια πραγματικά εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Paris Saint-Germain στο St. James Park, που ήταν πραγματικά καυτό, διεξήχθη το παιχνίδι κάτω από μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Και ξανά θα φορέσει τα γιορτινά του St. James Park, γιατί υπάρχει δεύτερο συγχωμένο στάδιο παιχνίδι με την Dortmund. Αυτά τα δύο παιχνίδια, το Paris Milan και το Newcastle Dortmund, νομίζω συγκεντρώνουν το περισσότερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα της Τετάρτης. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και παιχνίδια για τη EuroLeague στο μπάσκετ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που ζορίζονται στο ξεκίνημα της σεζόν. Ολυμπιακός πάντως μετά την ήττα του σε μια κακή εμφάνιση στην Ιταλία κόντρα στην Αρμάνη, όπου έμεινε μόνος στους μόλις 53 πόντους, έχει αντιμετωπίσει και τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλεπάλληλα προβλήματα τραυματισμών και τα συνεχή παιχνίδια τώρα στο ξεκίνημα, πήρε μια νίκη που μπορεί να αποδεχθεί καταλυτική για το υπόλοιπο της σεζόν, μπορεί να είναι ένα σημείο κλειδί αυτό, κόντρα στην Παρτιζάν με 98-94 το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ, φοβερό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση και μάλιστα με έναν Ολυμπιακό να κάνει πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο, την Παρτιζάν να έχει ένα μεγάλο επιμέρους σκορ υπέρ της στην τρίτη περίοδο, αλλά τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μια μεγάλη ανατροπή κυρίως παίζοντας πιεστική άμυνα και μπαίνοντας δυνατά στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου και τελικά πήρε όλο το μάτς στην παράταση με παίχτη κλειδί το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Και λέω ότι μπορεί να είναι ένα μάτς κλειδί για το υπόλοιπο σεζόν του Ολυμπιακού, γιατί είναι ένα μάτς που δίνει και ψυχολογία. Και όπως και να έχει, σε διαφορετική βάση θα μιλούσαμε εάν ο Ολυμπιακός τώρα έχει ρεκόρ 1-3 στην EuroLeague, αν και τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Και με διαφορετική βάση μιλάμε τώρα που το ρεκόρ είναι στο 2-2. Ο Ολυμπιακός που παίζει στο ΣΕΦ με την ΕΦΕΣ την Πέμπτη στις 10 η ώρα. Αμέσως μετά το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι το παιχνίδι αυτό με την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός West Ham είναι στις 8 παρατέταρτο, το Ολυμπιακός ΕΦΕΣ στο μπάσκετ είναι στις 10. Και ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή στις 9 και 4 υποδεχόμενος την Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτό το μάτς πήγε στην παράταση με την Μακάμπι στο ΟΑΚΑ, με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε με μοιραίο το Σλούκα, ο οποίος έχασε τη ευκαιρία από τη γραμμή ελευθέρων βολών όταν το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά εκεί. Ενώ αντίθετα ο Ολυμπιακός, γιατί πάντα όταν ένα παιχνίδι πάει στην τόση λεπτομέρεια, το παιχνίδι παίζεται εν πωλής στις ελεύθερες βολές, ήταν πάρα πολύ καλός σε εκείνο τον τομέα στο παιχνίδι με την Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχασε εκείνο το μάτς και είχε δύο ήττες στην διαβολοβδομάδα η ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία έχασε και από την Φενέρμπαχτσέ στην Τουρκία
Και ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-3 και ψάχνει τα πατήματά του και αυτός τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πριν από λίγο αντιμετώπισε το Λαύριο, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι 111-75, άνετη νίκη για την ομάδα του Αταμάν, που προσπαθεί να χτίσει ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια. Λοιπόν, όπως είπαμε, έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε μπει σε μεγάλη εβδομάδα και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Την Πέμπτη, τα πολύ μεγάλα μάτς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Τρίτη αγωνιστική του Champions League αύριο και μεθαύριο. Κρίσιμα παιχνίδια Πέμπτη και Παρασκευή για τη EuroLeague, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε μεγάλα παραδοσιακά ντέρμπι και στην Ισπανία το κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ στη Βαρκελόνη και στην Αγγλία ντέρμπι του Manchester, Manchester United, Manchester City στο Old Trafford. Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά πιο αναλυτικά. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας εδώ παρέα στο ραδιόφωνο του NSTV. Ήταν η κουμπή πρώτο σκόρερ όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε σε 7 ημέρες. Γεια σας.